Καλησπέρα. Είναι γεγονός, φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, ότι τις τελευταίες δεκαετίες διάφοροι αστεί κοινωνικοί επιστήμονες, πανεπιστημιακοί, ακόμα και ολόκληρα μεταπτυχιακά προγράμματα σε πανεπιστήμια όλου του κόσμου, επεξεργάζονται θεωρίες που αποσυνδέουν την ανισοτιμία της γυναίκας από την ταξική της ρίζα, από τις εκμεταλλευτικές, δηλαδή, σχέσεις παραγωγής. Αυτές οι θεωρίες σήμερα όλο και περισσότερο επιχειρείται να διαπεράσουν και την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της. Έτσι, έχουν διαμορφωθεί μία σειρά από εργαστήρια δεξιοτήτων, κυρίως για το γυμνάσιο, το περιεχόμενο των οποίων επεξεργάζονται διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τα εκπαιδευτικά υλικά που προτείνουν να αναπαράγουν είτε παροχημένες και σκοταδιστικές αντιλήψεις, για παράδειγμα τα δικαιώματα του αγέννητου παιδιού, είτε το δίθεν σύγχρονο ανορθολογικό θεωρητικό περιεχόμενο. Σε ορισμένα από αυτά τα σεμινάρια υπογραμμίζουν στις οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς ως στόχο οι μαθητές και οι μαθήτριες να προσεγγίσουν την κοινωνική πραγματικότητα και τις κοινωνιογλωσσικές δομές όχι ως φυσικά δεδομένα και αμετάβλητα στοιχεία, αλλά ως αποτέλεσμα ιδεολογικών διεργασιών και κατασκευών. Μέσα από τη μελέτη της ιστορικής εξέλιξης διαπιστώνεται πως κάθε ζήτημα και φαινόμενο στην κοινωνία δεν είναι μόνο φυσικό, βιολογικό, αλλά είναι και κοινωνικό. Αυτό όμως δεν δικαιολογεί την παραπάνω θεωρητική προσέγγιση. Πιο συγκεκριμένα, οι κοινωνικέ αντιλήψει και συμπεριφορέ για την ανισότιμη θέση τη γυναίκα δεν είναι κυρίω απόρρια ιδεολογικών κατασκευών. Διαμορφώνονται αντικειμενικά σε συγκεκριμένε ιστορικά, οικονομικέ, κοινωνικέ, πολιτικέ αλλά και πολιτιστικέ συνθήκε. Έχουν υλικό υπόβαθρο τι εκμεταλλευτικέ σχέσει παραγωγή. Οι κοινωνικέ διακρίσει που βιώνουν οι γυναίκε στου αιώνε των εκμεταλλευτικών κοινωνιών έχουν να κάνουν με τι ανάγκε τη εκάστοτε κοινωνία και τη εκμεταλλεύτρια τάξη απέναντι στη γυναική εργασία. Για παράδειγμα, στο παρελθόν υπήρχαν θεωρίε που αιτιολογούσαν την υποβαθμισμένη θέση τη γυναίκα, την έλλειψη κοινωνική αναγνώριση τη εργασία τη, με βάση τη βιολογική κατοτερότητα σε εισαγωγικά του γυναικείου φύλου. Ο καπιταλισμό. Που ήθελε τον άνθρωπο, άντρα και γυναίκα, ελεύθερο προ οικονομική εκμετάλλευση, ήταν υποχρεωμένο να ξεπεράσει τέτοιε απόψει. Επειδή όμω αυτέ οι παλιέ απόψει και πολιτικέ πρακτικέ είχαν τη δική του δυναμική, γι' αυτό δεν ξεπερνούνται εύκολα. Αντίστοιχα, μπορούμε να πούμε ότι σήμερα η χαμηλότερη μισθή των γυναικών είναι ζήτημα νοοτροπία ή επιλογή των ίδιων των εργαζόμενων γυναικών, Φυσικά όχι. Στην πραγματικότητα, αμείβονται λιγότερο κατά μέσο όρο, γιατί η πλειοψηφία των γυναικών εργάζεται με ευέλικτε εργασιακέ σχέσει, όπω είναι η μερική απασχόληση και άλλε. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι και το αστικό κράτο αξιοποιούν τι αντικειμενικές δυσκολίε που αντιμετωπίζει η γυναίκα, ώστε να συνδυάσει την εργασία με τι αβάσταχτε καθημερινέ οικογενειακέ ευθύνε για να συμβιβαστεί με τις λιγότερες ώρες δουλειάς και τα περιορισμένα εργασιακά δικαιώματα, βγάζοντας έτσι μεγαλύτερα κέρδη από την εκμετάλλευσή τους. Στους εκπαιδευτικούς στόχους περιλαμβάνεται ως συνέχεια ότι οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να συνειδητοποιήσουν πως τα έμφυλα στερεότυπα οικοδομούν μια ολόκληρη πυραμίδα σεξισμού, μισογυνισμού, έμφυλης τοξικότητας και βίας και να προχωρήσουν σε δράσεις αμφισβήτησης και αποδόμησης αυτής της γλωσσικής και κοινωνικής κατασκευής. Είναι πράγματι γεγονός ότι στη σύγχρονη εκμεταλλευτική κοινωνία επιβιώνουν στερεότυπα, δηλαδή αναχρονιστικές, σκοταδιστικές νοοτροπίες, συμπεριφορές και αντιλήψεις για την κοινωνική θέση της γυναίκας, οι οποίες αναπαράγονται και στο σχολικό περιβάλλον. Αυτές οι υπαρκτές πατριαρχικού τύπου αντιλήψεις δεν είναι όπως ισχυρίζεται η κυρία αρχιαστική ανάλυση... απόρρια της υπεροχής του ανδρικού φύλου στα όργανα εξουσία, της ανδρικής οπτικής αντίληψης και εμπειρίας... που υποτίθεται ότι διέπει και την εκπαίδευση... και επομένως καθορίζει τη διαμόρφωση της συνείδησης των μαθητών των νέων παιδιών. Το πρόβλημα της ανισοτιμίας της γυναίκας... δεν λύνεται μόνο και κυρίως σε ιδεολογικό παιδαγωγικό επίπεδο χωρί να αλλάξουν εκ βάθρων οι εκμεταλλευτικέ οικονομικέ σχέσει στι οποίε στηρίζεται. Στο όνομα τη καταπολέμηση τη ανισοτιμία των διακρίσεων, των βίαιων συμπεριφορών και του, κοινων... yeah. και του κοινωνικού αποκλεισμού, αναπαράγονται οι αντιεπιστημονικέ θεωρίε που παρουσιάζουν το φύλλο ως κάτι απροσδιορίστο, ρευστό, που καθορίζεται από την υποκειμενική άποψη και βίωμα, Θεωρίε που καταδεικνύουν ω αιτία των ανισότιμων σχέσεων ανάμεσα στα δύο φύλλα τι ιδέε, τι νοητικέ, πολιτιστικέ και γλωσσικέ κατασκευέ. Στην ακραία του εκδοχή, μάλιστα, υποστηρίζουν την πλήρη άρνηση του βιολογικού φύλου, τη συμπληρωματικότητα των φύλων στην αναπαραγωγική διαδικασία. Φτάνουν να υποστηρίζουν ότι η κατάργηση γλωσσικών προσδιορισμών του φύλου, όπω είναι τα άρθρα, οι ανωνυμίε κτλ. Διευκολύνει την εξάλληψη κάθε διάκριση, καταπίεση, ανισοτιμία, αποξένωση με βάση το φύλλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή άλλα προσωπικά γνωρίσματα. Κρύβουν ότι σήμερα οι εκδηλώσει τη κοινωνική ζωή δεν καθορίζονται ελεύθερα και υποκειμενικά, αλλά υποτάσσονται στο καπιταλιστικό κέρδος θέλουν να στρέψουν την αιωνική αγανάκτηση σε αμφισβήτηση του ίδιου του εαυτού, σε αμφισβήτηση τελικά της δυνατότητας η νεολαία να γνωρίσει την αντικειμενική κοινωνική πραγματικότητα, τον πλούτο της γνώσης της ανθρωπότητας, τον τρόπο που την κατακτά και την εξελίσσει. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο δεν καταρρύπτουν όπως ισχυρίζονται τα στερεότυπα για τους κοινωνικούς ρόλους μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά επιδρούν αρνητικά στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και στη διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των νέων, ιδιαίτερα των εφήβων. Έτσι, διατηρούνται και ενισχύονται οι αντιδραστικές απόψεις για τους κοινωνικούς ρόλους του άντρα και της γυναίκας και οι ανορθολογικές αντιλήψεις για τις σχέσεις των δύο φύλων. Καλλιεργώντας τον ανταγωνισμό ανάμεσά τους. Συμβάλλουν στη δημιουργία στρεβλών προτύπων διαπροσωπικών σχέσεων και οικογένειας. Πιο συγκεκριμένα, σε προτινόμενο σεμινάριο δεξιοτήτων με τίτλο Μορφέ τη σύγχρονη οικογένεια, αναφέρεται ότι υπάρχουν τόσες διαφορετικές μορφές οικογένεια, όσα και τα άτομα που τι αποτελούν. Το κοινό στοιχείο που πρέπει να έχουν όλες οι οικογένειε είναι και η αγάπη και ο σεβασμό. Είναι άραγε η αγάπη το κοινό στοιχείο για την οικογένεια. Η οικογένεια είναι ένα κοινωνικό θεσμό δεν ρυθμίζει γενικά μία συμβίωση δύο ή περισσότερων ανθρώπων τις συναστηματικές σχέσεις μεταξύ τους. Ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, με τις κυρίαρχες οικονομικές σχέσεις σε κάθε ιστορική φάση, είχε ποικίλε οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες. Στι διάφορε εκμεταλλευτικέ κοινωνίε, από τη δουλοκτητική ω την καπιταλιστική, η βάση του γάμου δεν ήταν και δεν είναι η αγάπη, ο σεβασμός, αν και φυσικά αυτό δεν αναιρεί ότι υπάρχουν τέτοια συναισθήματα μεταξύ δύο ανθρώπων που επιθυμούν να παντρευτούν. Ήταν και παραμένουν οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των γονιών προς τα παιδιά και τα κληρονομικά δικαιώματα. Αυτό ρυθμίζει νομικά και ο γάμος στη σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία. Από όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνεται ότι το σημερινό σχολείο είναι ανοιχτό σε κάθε είδους μη κυβερνητική οργάνωση που αναπαράγει τον ανορθολογισμό. Οι μαθητές και οι μαθήτριες όμως έχουν ανάγκη από ένα σχολείο που θα διδάσκει το σεβασμό για το άλλο φύλλο, την ανάπτυξη σχέσεων φιλικών, συντροφικών, με κριτήριο τον αμοιβαίο σεβασμό και επικοινωνία. Στο δρόμο τη γνώση και του αγώνα για αυτό το σχολείο, αναπτύσσεται ολόκληρα η προσωπικότητα καθενό και καθεμία, καλλιεργούνται οι αξίε τη συλλογικότητα, τη συντροφικότητα, τη ανιδιοτέλεια, η ικανότητα κάθε παιδιού, κάθε προσωπικότητα να βελτιώνεται συνεχώ, χωρί να συμβιβάζεται με ό,τι έχει καταφέρει, χωρί να εγκλωβίζεται στι κυρίαρχε αξίε του ατομισμού, του εγωιστικού τρόπου ζωή και στα κοινωνικά στερεότυπα για τον άντρα και τη γυναίκα. Ευχαριστώ.